Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης, όπου όπως έχουμε πει εδώ μέσα από το κανάλι μας Γέρον Νεκτάριος, εξηγούμε την Παλαιά Διαθήκη με απλά λόγια, τόσο για τους μικρούς, αλλά όσο και για τους μεγάλους. Να σας πω βέβαια ότι ακόμα θα έχουμε λίγα βιντεάκια για την Παλαιά Διαθήκη, γιατί σε λίγο τελειώνει και η Παλαιά Διαθήκη. Ήδη έχουμε κάνει το μεγαλύτερο μέρος από τα βίντεο, το μεγαλύτερο μέρος από την Παλαιά Διαθήκη, από την Γένεση μέχρι και σήμερα τον προφήτη Ισαΐα, και μας απομένουν λίγα ακόμα βιντεάκια. Αναφερθήκαμε στο προηγούμενο επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης τον προφήτη Ισαΐα, είδαμε για λίγο την ζωή του και είδαμε και μία από τις πρώτες προφητείες, η οποία πώς συνδέεται με το μυστήριο του γάμου αλλά και το μυστήριο της χειροτονίας. Το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα είναι αρκετά μεγάλο και όπως γνωρίζουμε βρίσκεται στην Παλαιά Διαθήκη και είναι μεγάλο διότι έχει 66 κεφάλαια. Στα πρώτα κεφάλαια ο προφήτης Ισαΐας ελέγχει τον Ιουδαϊκό λαό για τις αμαρτίες του, για την αποστασία του ενάντια στον Θεό, αλλά και για αυτούς οι οποίοι προσέρχονται προς την ειδωλολατρία ή σε ξένες θρησκείες, θα μπορούσαμε να πούμε. Όμως, αυτό είναι στο πρώτο μέρος των κεφαλαίων από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, διότι στο δεύτερο μέρος βλέπουμε ότι ο προφήτης Ισαΐας είναι παρήγορος απέναντι στον χτυπημένο και πονεμένο λαό του Ισραήλ, όπου ο προφήτης Ισαΐας υπόσχεται στον λαό του Θεού ότι εάν επιστρέψει θα έρθουν καλύτερες ημέρες με την ευλογία του Θεού. Το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα υπερέχει από όλα τα προφητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης λόγω της ακρίβειας των προρήσεων που αφορούν την έλευση του Μεσσία. Να πούμε βέβαια ότι το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα είναι μία από τις πιο βασικές πηγές της πίστεώς μας. Δεν είναι τυχαίο το ότι σε πολλές ακολουθίες που τελούνται μέσα στον Ιερό Ναό χρησιμοποιούμε το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Δεν είναι επίσης τυχαίο το ότι ο ίδιος ο Χριστός όταν βρέθηκε στην συναγωγή στην Ναζαρέτ διάβασε την προφητεία από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Βλέπουμε σε πάρα πολλές ακολουθίες να χρησιμοποιείται το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Και όπως έχουμε πει σε παλαιότερα βίντεο της Παλαιάς Διαθήκης, η Παλαιά Διαθήκη δεν καταργήθηκε από την στιγμή που ήρθε ο Χριστός, διότι όπως είπε ο ίδιος ο Χριστός, δεν ήρθα να καταργήσω τον νόμο, δηλαδή τον νόμο που έδωσε ο ίδιος ο Θεός στον προφήτη Μωυσή στο όρος Σινά, αλλά τι μας λέει ο Χριστός, ότι ήρθα να συμπληρώσω τον νόμο. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Χριστός στηρίζεται στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, κάνει το κήρυγμά του στηριγμένο στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, όπως και οι Απόστολοι, οι μαθητές του Χριστού, στηρίζονται στην Παλαιά Διαθήκη. Βλέπουμε ότι θα δούμε λίγες προφητείες για να καταλάβετε το πόσο μεγάλος προφήτης ήταν ο προφήτης Ισαΐας, αλλά και το πόσο επαληθεύτηκε με τις προφητείες του αυτές. Αλλά και θα δούμε επίσης το πού χρησιμοποιούμε σήμερα το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, όπου συνήθως, να σας πω το πιο απλό που το χρησιμοποιούμε, είναι σε μεγάλες εορτές της Εκκλησίας μας, όπου το χρησιμοποιούμε στην ακολουθία του Εσπερινού, όπου εκεί διαβάζουμε τις ανάλογες προφητείες και βλέπουμε ότι τις περισσότερες φορές οι προφητείες αυτές προέρχονται από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη προφητεία, τις οποίες τις έχω γράψει εδώ πέρα, για να δείτε ότι οι προφητείες αυτές έγιναν κατά γράμμα όπως τις είπε ο προφήτης Ισαΐας. Η πρώτη προφητεία που είδαμε και στο προηγούμενο βίντεο, που έχει να κάνει, όπως είπαμε, με το μυστήριο του γάμου και της χειροτονίας, και την βλέπουμε στο 7ο κεφάλαιο, στο 14ο στίχο, είναι ότι ο προφήτης είδε μία παρθένο η οποία θα κυοφορήσει ιό, η οποία θα γεννήσει ιό και θα του δώσει το όνομα του Εμμανουήλ. Και αυτός ο ιός θα είναι
ο ίδιος ο Θεός. Και το Εμμανουήλ, όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, σημαίνει ότι ο Θεός είναι μεθυμών. Ο Θεός δηλαδή είναι μαζί μας. Βλέπουμε τώρα στο ένατο κεφάλαιο, στο έκτο στίχο, αλλά και στο εντέκατο κεφάλαιο με το δεύτερο στίχο, βλέπουμε το εξής. Θα σας το λέω με μετάφραση για να το καταλαβαίνετε, ότι το παιδί αυτό, δηλαδή το παιδί το οποίο γέννησε η Παρθένος Μαριά, είναι και άνθρωπος, αλλά είναι και Θεός. Το παιδί της Παρθένου εξουσιάζει τα σύμπαντα, είναι ο ισχυρός Θεός που φάνηκε για εμάς στη γη ως ταπεινός άνθρωπος. Είναι ο άρχοντας της ειρήνης, είναι ο ισχυρός Θεός. Είναι εκείνος στον οποίον ανήκει το μέλλον, η ιστορία του κόσμου. Είναι φορέας πνεύματος Θεού, θα έχει πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα θελήσεως και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας. Το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη προφητεία, την βλέπουμε, εάν θυμηθούμε λίγο, τη βλέπουμε στην ακολουθία του μεγάλου αποδείπνου. Και το οποίο μεγάλο απόδειπνο τελείται την περίοδο της μεγάλης τεσσαρακοστής του Πάσχα. Και πού το βλέπουμε αυτό ακριβώς το μεγάλο απόδειπνο, αυτό που διαβάσαμε τώρα, το βλέπουμε στον ψαλμό που λέμε «Μεθυμών ο Θεός». Και τι λέει εκεί πέρα, λέει «Μεθυμών ο Θεός, καλείται και το όνομα αυτού μεγάλης βουλής άγγελος, θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός εξουσιαστής άρχων ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, ότι μεθυμών ο Θεός». Αυτό το οποίο προφήτεψε ο προφήτης Ισαΐας, το βλέπουμε και το οποίο το χρησιμοποιούμε ακόμα και εμείς σήμερα στην ακολουθία του μεγάλου αποδείπνου. Διότι πολλοί, σας το λέω αυτό, διότι πολλοί πιστεύουν ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα βιβλίο το οποίο κανονικά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Οι άλλοι μας λένε ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα βιβλίο το οποίο αφορά μόνο τους Εβραίους. Αυτό όμως, όπως βλέπετε, δεν ισχύει καθόλου. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει να κάνει με την πίστη μας, στηρίχθηκε, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός, στηρίχθηκαν οι Απόστολοι, αλλά ταυτόχρονα, όπως είπα και στην αρχή του σημερινού μας βίντεο, είναι μία από τις πιο βασικές πηγές, η Παλαιά Διαθήκη, της πίστεώς μας. Εκεί, μέσω των προφητών και των γεγονότων που έχουν γίνει στην Παλαιά Διαθήκη, έχει στηριχθεί η πίστη μας σήμερα. Βλέπουμε επίσης, στο ένατο κεφάλαιο, στον πρώτο και δεύτερο στίχο, «Βλέπω ένα φως να διώχνει τη σκιά και να διαλύει τα σκοτάδια και να φωτίζει το λαό. Ο Χριστός είναι το υπερφυσικό και ανέσπερο φως που διέλυσε τα σκοτάδια της πλάνης, απάλλαξε τους ανθρώπους από το φόβο του θανάτου». Τι μας λέει ο προφήτης Ισαΐας? Ότι ο Χριστός είναι το υπερφυσικό και ανέσπερο φως. Πού το συναντάμε αυτό? Το συναντάμε στην τελετή της Αναστάσεως, την ώρα που βγαίνει ο ιερέας και τι μας λέει? «Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός». Δηλαδή, το φως το οποίο δεν έχει εσπέρας, το φως το οποίο παραμένει πάντοτε, πώς να το πούμε, πάντοτε αναμένο, το οποίο δεν σβήνει ποτέ. Αυτό το οποίο μας έχει προφητέψει ο προφήτης Ισαΐας, εμείς το χρησιμοποιούμε σήμερα στην τελετή της Αναστάσεως. Βλέπουμε επίσης στο 61ο κεφάλαιο από τα βιβλία του προφήτη Ισαΐα, πρώτο και δεύτερο στίχο, μας λέει το εξής. Μιλάει για το ουράνιο χρίσμα του, για το ουράνιο χρίσμα του Ιησού Χριστού, για το ότι είναι απεσταλμένος από τον Θεό Πατέρα για να κηρύξει το μήνυμα της σωτηρίας στους αμαρτωλούς, να θεραπεύσει το λαό και να χαρίσει το φως σε αυτούς που έχουν σκοτισμένο νου από την αμαρτία. Τα λόγια αυτά τα συναντάμε εμείς σήμερα και το βλέπουμε μέσα σε όλη την Καινή Διαθήκη, τα θαύματα τα οποία έκανε ο Χριστός και το ότι έδωσε σε τυφλούς το φως τους. Το βλέπουμε εμείς σήμερα στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 4, εκεί όπου ο Χριστός βρέθηκε στην συναγωγή και μίλησε, στη συναγωγή στη Ναζαρέτ και μίλησε και ανέλησε την συγκεκριμένη προφητεία του προφήτη Ισαΐα. Βλέπουμε επίσης στο 52ο κεφάλαιο, στο στίχο 13, ο προφήτης Ισαΐας ακούει την φωνή του Θεού Πατέρα να λέει στον Υιό «Ιδού ο Υιός μου, ο Μεσσίας,
θα γεμίσει από σοφία και σύνεση για να εννοήσει πλήρως και να εκπληρώσει την αποστολή του. Θα υψωθεί, θα δοξαστεί, θα μεγαλυνθεί στον υπέρτατο βαθμό. Στο κεφάλαιο 35, 5 με 6 στίχο, ο Ισαΐας βλέπει τα θαύματα του Χριστού. Αυτά που αναφέραμε και προηγουμένως, που διαβάζουμε και εμείς στην Καινή Διαθήκη. Τυφλοί ανοίγουν τα μάτια τους, κουφοί ακούνε, κουτσοί να περπατάνε, να πηδούν σαν ελάφι, να μιλούν οι μουγκοί, η έρημη γη να γεμίζει από δροσερό νερό ή η έρημη γη να χορταίνει και να δίνει φαγητό σε χιλιάδες ανθρώπους. Στο 53ο κεφάλαιο, στον 7ο στίχο, βλέπουμε το Μεσσία, μας λέει ο προφήτης Ισαΐας, βλέπω το Μεσσία να συλλαμβάνεται και να σέρνεται σε μαρτύριο. Και ταυτόχρονα δεν μιλάει, αλλά ούτε διαμαρτύρεται. Μοιάζει με άκακο πρόβατο που οδηγείται άφωνο στη σφαγή. Είναι αυτό που λέει ο ιερέας κατά την διάρκεια που κάνει την προσκομιδή στην Θεία Λειτουργία και λέει εκεί πέρα κάποια χαρακτηριστικά λόγια την ώρα που ετοιμάζει τον αμνό, που λέει «ως πρόβατον επί σφαγήν ήχθη». Βλέπουμε επίσης στο 53ο κεφάλαιο, στον 9ο στίχο, ο προφήτης Ισαΐας ακούει τα λόγια του Θεού Πατέρα που λέει «Εγώ δε σε εκδίκηση του αδίκου θανάτου και της ταφής του, θα τιμωρήσω και θα παραδώσω σε θάνατο τους κακούς ανθρώπους και για τον θάνατο αυτού θα παραδώσω τους πονηρούς πλουσίους και τους άρχοντας, διότι ο Υιός μου αυτός δεν διέπραξε καμία παρανομία, ούτε ευρέθη ποτέ δόλος, ούτε κάποιο ψέμα στο στόμα του. Είπε και ελάλησε την αλήθεια». Βλέπουμε επίσης στο 53ο κεφάλαιο, στον 4ο στίχο, ο προφήτης Ισαΐας βλέπει τον Χριστό να σηκώνει το βάρος των αμαρτιών μας και λέει χαρακτηριστικά «Αυτός όμως φέρει επάνω του το βαρύ φορτίο των αμαρτιών μας». Και πώς έγινε αυτό? Μα αυτό έγινε με την σταύρωσή του. Από την στιγμή, την ώρα που σταυρώθηκε ο Χριστός επάνω στο σταυρό, όλες οι αμαρτίες μας τις επιφορτίστηκε ο ίδιος επάνω στο σταυρό και το έκανε για να σώσει όλους εμάς. Βλέπουμε επίσης στο 53ο κεφάλαιο, στον 3ο στίχο, αλλά και 5ο στίχο του ίδιου κεφαλαίου, μας λέει ο προφήτης Ισαΐας, «Βλέπω γεμάτο πληγές και αίματα το πρόσωπο του Μεσσία, το οποίο είναι αγνώριστο από τις πληγές και από τα χτυπήματα τα οποία έχει δεχτεί και είναι αγνώριστο και από τα χτυπήματα και από τα αίματα τα οποία έχει στο πρόσωπό του. Βλέπω, λέει, ότι οι δικές του πληγές γιατρεύουν τις δικές μας αμαρτίες. Το αίμα του Χριστού χύνεται για τις αμαρτίες μας, γιατρεύει κάθε πληγή και μας σώζει». Τη στιγμή δηλαδή που ο Χριστός περνάει όλα αυτά τα πάθη, τα περνάει για όλους εμάς, για τις δικές μας αμαρτίες, για να σώσει όλους εμάς. Επίσης βλέπουμε ότι στο 45ο κεφάλαιο, 2ο με 3ο στίχο, λέει ο προφήτης Ισαΐας, «Βλέπω μία μάχη», λέει. «Βλέπω το Μεσσία να κατεβαίνει σε ένα στρατόπεδο, στο στρατόπεδο του εχθρού, να σπάζει τις πόρτες, να γκρεμίζει τα κάστρα, να νικά αυτόν που είναι ο τρομοκράτης, να νικά το θάνατο και τον Άδη». Προφητεύει δηλαδή εδώ την εισάδου κάθοδο του Χριστού. Πού το βλέπουμε σήμερα αυτό? Το βλέπουμε στην τελετή της Αναστάσεως, όπου τι λέει ο ιερέας μετά το Χριστός Ανέστη, λέει «Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών». Και βλέπει επίσης ο προφήτης Ισαΐας την Ανάσταση του Χριστού, ότι θα εχμαλωτήσει τους ισχυρούς και το θάνατο για τις δικές μας αμαρτίες. Και βλέπει επίσης ο προφήτης Ισαΐας το φως της Αναστάσεως, το οποίο ακτινοβολεί. Βλέπει τη Νέα Ιερουσαλήμ, η οποία η Νέα Ιερουσαλήμ ποια είναι? Είναι η Εκκλησία μας, η οποία συμβολίζει τη Νέα Ιερουσαλήμ, η οποία λάμπει μέσα στο φως της Αναστάσεως. Αυτό που ψάλλουμε κατά την Πασχαλινή περίοδο, «Φωτίζου, φωτίζου η Νέα Ιερουσαλήμ». Είναι ο λόγος αυτός, το «Φωτίζου, φωτίζου», το τροπάριο αυτό το οποίο ψέλνουμε κατά την Πασχαλινή περίοδο, είναι παρμένος από την προφητεία
του προφήτη Ισαΐα. Βλέπουμε λοιπόν το ότι όλες αυτές τις προφητείες τις οποίες διαβάσαμε και τις οποίες και άλλες προφητείες τις οποίες έχει ο προφήτης Ισαΐας στο βιβλίο του στην Παλαιά Διαθήκη, το πόσο αληθινές είναι και το πόσο πραγματικές. Και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν ολοκληρωτικά δοσμένοι στον Θεό, το τι χαρίσματα τους έδινε ο Θεός. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους όπου πίστευε πάρα πολύ και ήταν κοντά στον αληθινό Θεό ήταν και ο προφήτης Ισαΐας, όπου του δόθηκε, όπως είδαμε στο προηγούμενο βίντεο για τον προφήτη Ισαΐα, που όσοι δεν το έχετε δει να το δείτε, όπου του δόθηκε το προφητικό χάρισμα σε ηλικία 27 ετών. Και σε ηλικία 27 ετών ξεκίνησε το προφητικό του έργο, το οποίο διήρκησε για περίπου 40 χρόνια. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο έχουμε να κάνουμε εμείς σήμερα είναι να παίρνουμε παράδειγμα από αυτούς τους ανθρώπους, από αυτούς τους Αγίους που έχει η Εκκλησία μας και να παίρνουμε το παράδειγμά τους, όχι μόνο να το γνωρίζουμε και να το διαβάζουμε και να το έχουμε μόνο στον εγκέφαλό μας, αλλά αυτό το οποίο έκανε είτε ο προφήτης Ισαΐας είτε οποιοδήποτε άλλος Άγιος της Εκκλησίας μας, όχι μόνο να το διαβάζουμε και να γνωρίζουμε και να έχουμε γνώσεις για τους Αγίους, αλλά να εφαρμόζουμε αυτό το οποίο έκαναν οι Άγιοι στην ζωή τους. Αυτό μπορούμε να κάνουμε και εμείς διαβάζοντας όλα τα βιβλία του προφήτη Ισαΐα που βρίσκονται, μάλλον όχι όλα τα βιβλία, το βιβλίο με τα πολλά κεφάλαια το οποίο βρίσκεται στην Παλαιά Διαθήκη, για να πάρουμε και εμείς τα χαρίσματα αυτά τα οποία είχε ο προφήτης Ισαΐας. Και επίσης να πω για ακόμα μία φορά ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα βιβλίο της Εκκλησίας μας το οποίο έχει ισχύ ακόμα και σήμερα. Είναι ισοδύναμο και ισόκυρο με την Καινή Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη μαζί με την Καινή Διαθήκη αποτελούν μαζί την Αγία Γραφή. Δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο έπρεπε να υπάρχει μόνο για εκείνη την εποχή που είχαμε πριν έρθει ο Χριστός πάνω στη γη. Είναι ένα βιβλίο το οποίο, όπως είπαμε, το χρησιμοποιεί και ο ίδιος ο Χριστός για στο κήρυγμά του, το χρησιμοποίησαν οι Απόστολοι, το χρησιμοποιεί και σήμερα η Εκκλησία μας σε όλα τα μυστήρια και τις ακολουθίες που τελεί μέσα στον Ιερό Ναό. Τέλος, τελειώνοντας, να σας ευχαριστήσω που είσαστε μαζί μας σε ακόμα ένα βίντεο της Παλαιάς Διαθήκης, όπου εδώ, όπως έχουμε πει, εξηγούμε την Παλαιά Διαθήκη τόσο για τους μικρούς όσο και για τους μεγάλους. Και όπως ανέφερα και στο προηγούμενο βίντεο της Παλαιάς Διαθήκης, σε λίγα ακόμα βίντεο, σε λίγα ακόμα επεισόδια θα τελειώσουμε και θα ολοκληρώσουμε τον κύκλο μας αυτό των μαθημάτων σχετικά με την Παλαιά Διαθήκη. Να πω επίσης ότι πριν από λίγες ημέρες, στις αρχές του μηνός του Αυγούστου, ο ηγούμενος εδώ της Ιεράς Μονής, ο Γέροντας Νεκτάριος, εξέδωσε ένα καινούριο βιβλίο με αυτόν τον τίτλο «Εγώ ελάλησα και αμαρτία ουκ έχω», όπου σε αυτό το βιβλίο αναφέρεται το έργο το οποίο έχει κάνει ο Γέροντας Νεκτάριος από την δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα, το έργο το οποίο έχει επιτελέσει, αλλά και το τι κινήσεις έχει κάνει και τι επιστολές έχει στείλει σχετικά με τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, σχετικά με τη συνθήκη του Σέγγεν, σχετικά με τον αριθμό του 666, διότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι βγαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν είναι πολύ βέβαια, και οι οποίοι λένε για το πότε ο Γέροντας Νεκτάριος μίλησε για αυτά τα θέματα. Κάποιοι οι οποίοι εμφανίστηκαν σήμερα ή μπορεί να εμφανίστηκαν πριν από λίγα χρόνια και νομίζουν ότι οι ίδιοι έχουν κάνει πολύ μεγαλύτερο έργο. Όμως αυτό το βιβλίο τους διαψεύδει και μέσα σε αυτό το βιβλίο, όποιος το διαβάσει, θα δει το έργο το οποίο έχει κάνει ο Γέροντας Νεκτάριος. Επίσης, να σας πω ότι το γυναικείο μοναστήρι, το μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου και Αγίου Φανουρίου, το οποίο θα εορτάσει σε λίγες μέρες την εορτή του Αγίου Φανουρίου, εδώ στο Τρίκορφο Δωρίδος, πριν από λίγο καιρό εξέδωσε ένα βιβλίο για την μακαριστή Γερόντισσα Παϊσία, για την Γερόντισσα Παϊσία την Ελεήμων, όπου σε αυτό το βιβλίο περιέχονται οι δύο επικίδιοι λόγοι, κατά την ημέρα δηλαδή που τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της Γερόντισσας Παϊσίας,
όπου μέσα σε αυτό το βιβλίο υπάρχει ο επικίδιος λόγος του αρχιμανδρίτη Δαβίδ Τσελίκα, αλλά και της γερόντισσας, της ηγουμένης, της Μονής του Αγίου Νεκταρίου και Αγίου Φανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος. Και σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν και διάφορα στιγμιότυπα, φωτογραφίες από την ζωή της γερόντισσας Παϊσίας όταν ήταν και ως λαϊκή, αλλά και όταν έλαβε το μεγάλο αγγελικό σχήμα και έλαβε το όνομα του Μεγάλου Παϊσίου και ήταν και η ημέρα η οποία κοιμήθηκε και έφυγε από αυτή την ζωή. Την ημέρα που γιορτάζει ο Μέγας Παΐσιος στις 19 Ιουνίου ήταν η ημέρα η οποία κοιμήθηκε η γερόντισσα Παϊσία η Ελέημον. Και οι μοναχές εξέδωσαν αυτό το βιβλίο, το οποίο μπορείτε να το βρείτε μαζί με το βιβλίο του Γέροντα Νεκταρίου στο monastiriakokelari.gr, στο e-shop της Ιεράς Μονής μας, όπου εκεί μπορείτε να βρείτε και τα προϊόντα τα οποία φτιάχνουμε εδώ στο μοναστήρι μας. Τα προϊόντα που φτιάχνουν οι πατέρες εδώ στο μοναστήρι μας μπορείτε να τα βρείτε στο monastiriakokelari.gr ή να τα βρείτε στο κατάστημα στην Αθήνα για όσους μένετε στην Αθήνα και σας είναι πιο εύκολο να μεταβείτε στο κατάστημα, το οποίο βρίσκεται στην Ιπποκράτους και Ακαδημίας. Ιπποκράτους και Ακαδημίας, εκεί υπάρχει ένα κατάστημα το οποίο έχει όλα τα προϊόντα της Ιεράς Μονής μας. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, να είστε όλοι καλά. Εύχομαι μέχρι το επόμενο επεισόδιο να έχετε την χάρη και την ευλογία της Παναγίας μας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.